Θα ήθελα να σας πω, όπως κι άλλοτε έχω πει, ότι οι προφητείες, αυτά που γράφουνε, δεν τα γράφουνε για να γίνουνε. Γιατί πολλοί θα σκανδαλίζεστε πάντοτε στο θέμα των προφητείων. Δεν θα μπορείτε να ερμηνεύσετε τις προφητείες. Οι προφήτες δεν έγραψαν για να γίνουνε. Αλλά θα πει κανείς, τι έγραψαν τότε? Δεν τα έγραψαν προ των γεγονότων? Όχι. Διότι θα εγένοντο τα έγραψαν. Δεν προφήτευσε για να πει εκ των υστέρων θα πρέπει να γεννηθεί στη Βηθλεέμ να πραγματοποιηθεί η προφητεία. Όχι. Διότι θα εγενάτο στη Βηθλεέμ, γράψε Μαλαχία ότι στη Βηθλεέμ θα γεννηθεί. Δεν επηρεάζει ο Θεός μας σε αυτή την περίπτωση τη σειρά. Θεός, όσοι γνωρίζει παρελθόντα, παρόντα και μέλλοντα, τα έχει εντικειρή του, έβλεπε 650 χρόνια προ Χριστού ότι ο Κέσαρ, ο Αύγουστος, τότε που θα ήταν ο γιος του για να γεννηθεί, θα είχε εκδώσει κάποιο διάταγμα, και έβλεπε εντιχειρή του και την Παναγία μας με τον Ιωσήφ να περπατούν για τη Βηθλεέμ. Γράψε λοιπόν Μαλαχία, τη Βηθλεέμ θα γεννηθεί. Εάν έβλεπε ότι θα ήταν στη Ναζαρέτ, γράψε θα γεννηθεί στη Ναζαρέτ. Εάν έβλεπε ότι θα είναι στην Ιερίχο, γράψε θα γεννηθεί στην Ιερίχο. Αν έβλεπε θα ήταν κάπου αλλού, γράψτε. Μην το πιάνετε το πράγμα και το βάζετε στενά, διότι θα σκανδαλιστείτε από τις προφητείες. Οι προφητείες χωρίζονται σε τρεις μεγάλες κατηγορίες. Εγράφησαν πράγματα διότι θα εγένοντο. Τα ήθελε άνθρωπος. Εγράφησαν πράγματα που τα ήθελε άνθρωπος και Θεός. Ένα άλλο είδος προφητείας. Γράφει ότι θα γεννηθεί εκ Παρθένου. Άμα η Παρθένος δεν ήθελε, θα γεννηθεί? Δεν θα γεννηθεί. Πόσο καιρό τον πάλεψε εκεί πέρα τον Γαβρίλ, μέχρι που να της πάρει το ναι. Να ενωθούν οι δύο θελήσεις. Να προφητεία που πραγματοποιηθεί και με την ανθρωπίνη θέληση. Διότι τότε ο Θεός θα εξεβίαζε την ανθρωπίνη θέληση. Και στην μια περίπτωση και στην άλλη. Άλλη λοιπόν περίπτωση της προφητείων που διότι θα εγένοντο έγραψε, και άλλη εδώ που δύο θα συνονοούν το Θεός και άνθρωπος, άλλη περίπτωση έγραψε. Και υπάρχει και τρίτη περίπτωση. Η μία είναι θέλει ο άνθρωπος και γράφει ο Θεός. Η δευτέρα είναι θέλει ο Θεός και εν τέλει θέλει και ο άνθρωπος, η δευτέρα περίπτωση. Και η τρίτη περίπτωση είναι που θέλει μόνο ο Θεός, έστω και αν δεν θέλει ο άνθρωπος. Αλλά σε αυτή την περίπτωση δεν υπάρχει άνθρωπος όμως στη μέση. Είναι η περίπτωση του σκότους που έγινε πλήρη μεσηβρία, που διέταξε να κατεβούν τα ρολά. Σκοτάδι, δεν εκβιάζει άνθρωπο, θέλει, τη φύση ειδοποιεί. Και είναι και άλλη μια περίπτωση, η είσοδός του στα Ιεροσόλυμα, όταν εισήλθε επί πόλου Όνου για να είναι δακτυλοδεικτούμενος. Το γράφει δια του Ζαχαρίου 900 χρόνια προ Χριστού, αλλά ταυτόχρονα εκβιάζει κάποιο γαϊδουράκι. Δεν εκβιάζει θέληση ανθρωπίνη, δεν θέλω. Είναι τριών ειδών λοιπόν προφητείες, να τις έχετε υπόψη σας και να ταξινομείτε, να βλέπετε σε ποια κατηγορία από τις τρεις υπάγεται η εν λόγω περίπτωσή σας, για να μπορείτε να ερμηνεύσετε σωστά και να μην σκανδαλίζετε.